Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport Greece. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη σήμερα βρίσκεται στο Παγκόσμιο Προσκήνιο. Υποδεχόμαστε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές χώρες του κόσμου και αποκτούμε πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο αυτής της εταιρείας. Μέσω αυτής της διασύνδεσης, Ντόχα Θεσσαλονίκη, πλέον η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα αποκτά πρόσβαση σε προορισμούς της Αυστραλίας και της Ασίας με διασυνδέσεις και με επιβατικές ροές που θα μπορούν να έρθουν από την Αυστραλία, από την Κίνα, την Ιαπωνία, το Ταϊβάν. Πόσες φορές γίνεται την εβδομάδα? Ξεκινάμε με 4 φορές την εβδομάδα. Θα είναι το πρόγραμμα ετήσιο. Δεν θα είναι δηλαδή μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στόχος μας είναι το δρομολόγιο πλέον να είναι καθημερινό. Θα είναι 4 φορές την εβδομάδα και στη διάρκεια του χρόνου? Ναι, θα είναι ετήσιο το πρόγραμμα και θα είναι 4 φορές την εβδομάδα και μόνο καλοκαίρι. Αλλά ξαναλέω, ο στόχος και η πρόκληση είναι αυτό το πρόγραμμα να είναι ετήσιο. Θα στοχεύσει και σε business και σε ρεύμα? Και ήδη οι θέσεις σου business είναι θέσεις μέσα στο πλάνο που σου έδωσα. Κάποιες θα πάμε καλά περίπου 13-15 θέσεις business. Κάποια στοιχεία για τη σημερινή πτήση? Σήμερα η πτήση ήταν, ήταν η πρώτη πτήση, ήταν πολύ καλή πληρότητα. Ήταν επιφυλότητα περίπου 95%. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί αυτό σηματοδοτεί την επιτυχία του επιχείρηματος. Ξέρουμε τι αυτοκόλλητο είναι? Πολύ σημαντικό. Ενδεχομένως η παρουσία της Κατάρ εδώ να αποτελέσει εφαλτήριο, να αποτελέσει... Αυτή είναι και η πρόταση. Η Κατάρ σημαντικό να συμφωνήσει και με άλλες εταιρείες να έρθουν και με άλλα δεσμευτικά. Ευχαριστούμε πολύ.